Λουκά, τι κάνεις εδώ? Έφερα κάτι χαρτιά. Είσαι ο... Μπέλος. Ο αραβωνιαστικός της Νόρας. Και εγώ τι είμαι? Τι είσαι? Ο μέλλον σύζυγός της. Οπότε δεν μπορείς να είσαι εσύ ο αραβωνιαστικός της. Και τότε τι είμαι? Δεν ξέρω. Πάντως η Νόρα μου έχει πει ότι όταν θα γίνω καλά θα παντρευτούμε, γιατί έχουμε και ένα παιδί μας. Α, μάλιστα. Κάτσε τώρα, γιατί εσύ όταν λες Νόρα εννοείς τη Μαργαρίτα, ε? Λες μωρέ, χαμένα τα έχεις. Όταν λέω Νόρα, εννοώ την Νόρα. Αν ήθελα να εννοήσω Μαργαρίτα, θα έλεγα Μαργαρίτα. Ωραία, τέλος πάντων, αυτή η κοπέλα που είναι εδώ στο γραφείο, πού είναι? Αυτή η κοπέλα που είναι εδώ στο γραφείο λέγεται Μαργαρίτα, καταρχήν. Ωραία, το λύσαμε αυτό. Πού είναι λοιπόν η Μαργαρίτα? Η Μαργαρίτα. Τα έχεις τελείως μπερδεμένα. Μια σαλάτα τα έχεις κάνει στο μυαλό σου. Μα είναι ποτέ δυνατό να μην θυμάσαι την ίδια σου την αραβωνιαστικά? Μετά λέτε για μένα. Ωραία. Πού είναι η αραβωνιαστικά μου? Δεν ξέρω, έχει πεταχτεί μέχρι το δημοσιογράφο. Το συμβολιογράφο. Ναι. Και μετά μου είπε να περιμένω εδώ γιατί θέλει να με πάρει, να με πάει σε μια ξανθιά. Τώρα δεν θυμάμαι πια ξανθιά. Στην Εύα? Όχι, 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 μια ξανθιά. Μου είπε, αλλά... Στη Δάφνη? Ναι, μπράβο. Αυτή. Ωραία. Θα κάτσω λοιπόν να την περιμένω. Καλό, όπως Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της Ζουκά. Πολύ όμως. Και πάνω που είχα δώσει ένα μεγάλο αγώνα για να έρθουμε κοντά, ήμασταν στο παραένα για τον Αραβώνα, έτυχε αυτό με την υγεία σου και είμαι πάλι μετέωρος. Ναι. Ξέρεις, προσεύχομαι κάθε μέρα να γίνεις πολύ γρήγορα καλά. Καλοσύνη σου, μακάρι. Να είμαι κι εγώ πάλι μαζί της, κοντά της, δίπλα της. Ναι, αλλά οι γιατροί δεν είναι και πολύ αισιόδοξοι. Τι λένε δηλαδή? Σε καμιά κοσαριά χρόνια λένε και αν. Σοβαρά μιλάς, τόσο χάλια? Ναι, το έμαθε και η Νόρα. Κόντεψε να τρελαθεί. Μαργαρίτα δηλαδή. Τι κόλλημα έχεις φάει ρε εσύ, με μπερδεύεις και εμένα. Λοιπόν, καλά, θα κάτσω εγώ να το ξεκαθαρίσω το θέμα. Ποιο θέμα? Είμαι πολύ ερωτευμένος, Ζουλουκά. Πολύ. Την αγαπάω τρελά αυτή τη γυναίκα. Θέλω να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι εσύ μας είχες βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, να είμαστε μαζί. Έκανα εγώ κάτι τέτοιο? Ποίηματα, ατάκες μου έλεγες για να τη ρίξω. Έκανα και τέτοια, ε. Βέβαια. Τελικά είμαι πολύ καλό παιδί. Είσαι. Είσαι. Θα αργήσει πολύ, ξέρεις. Έπεσε. Νόρα, τι γίνεται? Για σένα ήρθα, ήθελα να μιλήσουμε. Τα μάθες για το Μάνο, ε? Ναι, εγώ στα είχα πει πριν βαρέσουν τα κανόνια. Ας τα να πάνε. Ξέρεις τι σημαίνει τώρα αυτό για την παρέα? Τι σημαίνει για την παρέα? Τρεχάματα, Δημήτρη μου. Θα τρέχουμε τώρα όλοι μαζί και δεν θα φτάνουμε. Γιατί να τρέχετε όλοι μαζί, ρε Νόρα? Μαργαρίτα, Νόρα είναι η δική μου αραβωνιαστικιά. Ωραία, τέλος πάντων. Γιατί να τρέχετε όλοι μαζί? Ο Μάνος πτώχεψε, δεν πτώχεψα το μαδικό. Καλά, ρε Δημήτρη, ακόμα να μας μάθεις. Ως παρέα νομίζω είμαι σε καλό δρόμο. Με σένα προσωπικά έχω ένα θέμα, γιατί βλέπεις δεν έχουμε καλογνωριστεί ακόμα. Η Μαργαρίτα είναι δύσκολος άνθρωπος και εμένα με δυσκολεύει λίγο. Όλο και κάποια λαχτάρα μας βρίσκει. Και αυτή είναι μεγαλύτερη, Δημήτρη μου. Λοιπόν, χάρηκα που σε είδα έστω και για λίγο. Μα δεν με είδες. Τώρα θα με δεις. Δεν θα σε δω. Γιατί θα πρέπει να πάω τον Λουκά στη Δάφνη. Ωραία. Και... Θα το πάμε μαζί και μετά θα συνεχίσουμε. Να πάμε να φάμε κάπου, να συζητήσουμε. Μετά έχω να γιατροπορέψω ένα κάρο κόσμο. Γι' αυτό σου λέω, Δημήτρη. Δεν είναι καλή μας μέρα. Δεν είναι. Α, σήμερα δεν είναι. Ενώ όλες οι άλλες ήταν. Λοιπόν. Λουκά, είσαι έτοιμος? Πάμε. Ναι, πάμε, πάμε. Πολύ καλά. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, είσαι σίγουρη, έτσι? Ναι, ναι. Πού είσαι, Μαργάρη? Εγώ είμαι από εδώ. Α, εμείς είμαστε από εδώ. Λοιπόν, θα τα πούμε. Τα λέμε, ναι. Γεια χαρά. Γεια σου, Δημήτρη. Γιατί είσαι έτσι? Δεν ξέρω, παιδί μου.
Απ' τη μια στεναχωριέμαι που τον κοροϊδεύω, αλλά. Απ' την άλλη χαίρεσαι. Ρε, αγαπούλα, σήμερα ένιωθα λες και με ψαρεύει, σαν κάτι να υποπτεύεται. Πλάκα κάνει. Τέλος πάντων, θα δείξει. Πήγαινε με ένα τώρα στο Μάνο και. Τα λέμε. Να. Σκατά μας τα κάνεις, Λίτρα. Το ξέρω, Βενέτη. Την ξεκίνησες από τώρα εσύ τη μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Πέμπτη είναι η Σταύρωση, αγόρι μου. Του Χρήστου, διά μου, ολοκληρώθηκε από τώρα, τι να κάνω. Ωραία, θα σε πάω εγώ να πέρασεις κάτω από τον επιτάφιο. Μας και δούμε προκοπή. Βέβαια, μπες και σε πλακώσεις τέτοιος που είσαι. Έλα, σταμάτα κι εσύ τώρα. Θα σε πάω να την κάνεις την περιφορά του. Να ζητήσεις συγχώρεση για όλα όσα έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ρε Λουκά. Κοίτα μου, ρε. Σιωμάρτυρα λαμόγια, έχεις ξαναδεί. Δες τον. Συγγνώμη, εσύ τώρα γιατί κάθεσαι εδώ πέρα, για να με ψέλνεις. Κέραναν το Μάνο, εμυροφόρε μοίρα. Νικόλα, κάνε κάτι σε παρακαλώ, να χαρείς. Να κάνει, μωρέ, να κάνει. Μου έχει εδώ πέρα να σε φυλάω, μην πας και αυτοκτονίζεις, ρε ζήλη. Αντί να με τον ερωτά μου, είμαστε εδώ πέρα και το παίζουμε τσολιάδες στα νάκτορα. Για χάρη σου, τρόμπα, τρόμπα. Ωραία, ρε, στο διάλο, δεν σε κρατάει κανείς εδώ με το τζόρι. Ωραία, πάμε, Νικόλα. Πάμε. Ας τον εδώ πέρα αυτοκτονίζει με την ησυχία του. Κόφτε ρε Λουκά. Μα, τουλάχιστον έχουμε ένα σοβαρό λόγο να τον κλαίμε ρε πουλάκι μου. Τώρα δηλαδή γιατί τον κλαίμε, επειδή είναι ηλίθιος. Το παράχεις λέμε, κόφτο. Αντί να είμαι με το κοκκινό μαλλομωρό μου, είμαι εδώ πέρα με την αφέντο μου τσουνάρα σου. Που είναι σαν πιέτα κακό συντερωμένη. Πώς είσαι έτσι, μωρέ. Ποιος είναι τώρα τέτοια ώρα. Ήρθαν οι πρόσκοποι να σε βγάλουν περιφορά. Στο γενικό στο καιρό. Τον έχω. Ρε Νικόλα, μια χάρη σου ζητήσαμε. Ρε Νόρε μου, για πόσο καιρό θα είμαι ο προσωπικός σοφέρ του κύριου από εδώ. Η Ντέζη είναι ικανή να μας παρακολουθεί. Δεν είναι κρίμα να τα χαλάσουμε όλα. Είχε δίκιο το μωρό μου. Μωρό μου.